πριν μιλώντας στην UEFA ότι το πρώτο ημίχρονο ίσως λίγο το φοβηθήκαμε και ήμασταν νευρικοί. Έχει να κάνει με την εμπειρία, πιστεύεις, έχει να κάνει με την ατμόσφαιρα. Πιστεύω ναι, αυτά τα δύο που είπες. Γιατί δεν έχουμε παίξει πολλά τέτοιου είδους παιχνίδια με τέτοια ατμόσφαιρα. Να είσαι 90 λεπτά, ξέρεις, με αυτή την ένταση και σε εισαγωγικά φασαρία που είχε το γήπεδο. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δείξαμε ποιοι πραγματικά είμαστε και θα μπορούσαμε ακόμη να πάρουμε και την ισοπαλία για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Αυτή λοιπόν τη φασαρία τη διαχειριστήκατε και φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Την φασαρία της Τούμπας, την έξτρα πίεση και την προσμονή, πιστεύεις ότι είναι ικανός ο ΠΑΟΚ να τη διαχειριστεί χωρίς να χάσει κάποιο διάστημα? Πιστεύω πως ναι, γιατί ξέρω όλη την ομάδα και ξέρω ότι πραγματικά μπορούμε να βγάλουμε στον αγωνιστικό χώρο για να πάρουμε αυτή την πρόκληση. Είσαι από τα παιδιά που έχουν ξεκινήσει από τις ακαδημίες, αλλά δυστυχώς όσο ξεκινήσατε να παίζατε, πέσατε και πάνω στην περίοδο του COVID και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα το γήπεδο ήταν χωρίς κόσμο. Σου λείπει, το περιμένεις, έχεις αυτή την αδειμονία το να το δεις, όχι μόνο αγωνιστικά, και για το τι θα γίνει ως ατμόσφαιρα? Φυσικά, ναι, γιατί και όπως είπες στις ακαδημίες, πηγαίναμε στο γήπεδο και ξέρουμε πως είναι η γεμάτη Τούμπα. Οπότε περιμένω πώς και πώς να τη δω γεμάτη και να νιώσουμε αυτό τον 12ο παίχτη στην ουσία. Βλέποντας τη γεμάτη μέσα από τον αγωνιστικό χώρο αυτή τη φορά, πόσο διαφορετικό πιστεύεις ότι θα είναι το παιχνίδι? Πολύ διαφορετικό. Εντάξει, θα φωνάζουν συνέχεια με συνθήματα, αλλά εντάξει, δεν πρέπει να μας επηρεάσει. Ίσα ίσα που παίζουμε στην έδρα μας και θα πρέπει να μας εμψυχώσει περισσότερο.